Γεια σας φίλες και φίλοι, λοιπόν καλώς ήρθατε, πάμε να κάνουμε λοιπόν κάτι πολύ όμορφο, πολύ διεισδυτικό, πρωτότυπο και ωραίο. Αυτό που θα κάνουμε είναι 2023. Δεν θα σας ανακατέψω τόσο περισσότερο γιατί θα μπορούσαμε το 2023 να το προσεγγίσουμε αριθμολογικά, θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε με, ξέρω εγώ, με ειδική αριθμολογική ανάλυση, μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε και λίγο αστρολογικά, γενικά τι θα γίνει, όχι, όχι, όχι. Θα κάνουμε μια άλλη προσέγγιση, πρωτότυπη, όμορφη, πάρα πολύ ωραία. Έχω ξανακάνει τέτοιο άνοιγμα και θα δείτε, δεν θα σταματήσουμε μόνο εκεί. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Περιμένετε όμως, όχι, όχι, πρέπει να δείτε όλη την ανάλυση, όλο το βίντεο που λένε, διότι έτσι θα κάνουμε κάτι όμορφο και θα καταλάβετε κι εσείς και θα πάρετε και τα όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, στην ουσία αυτό που θα κάνουμε δεν είναι πρόβλεψη. Δεν θα κάνω πρόβλεψη. Αυτό που θα κάνω είναι κάτι διαφορετικό. Μείνετε και θα καταλάβετε. Ανακατεύω λοιπόν διότι θα ανοίξουμε μία ενεργειακή πύλη για το 2023. Θα αφήσουμε λοιπόν την ενέργεια του 2023 να μας πει έστω κάποια πολύ βασικά πράγματα για την ενέργειά του. Ένα μήνυμα εν πάση περιπτώσει γενικό και θα δείτε πώς θα γίνει. Αυτή η μέθοδος υπάρχει, είναι υπαρκτή, δεν είναι, πώς το λένε, την έχω διδαχτεί κιόλας, μου την έχουν δείξει δηλαδή, οπότε μην ανησυχείτε, είστε σε καλά χέρια. Θα ανοίξουμε λοιπόν μια ενεργειακή αστρολογική πύλη. Μπορούμε να ανοίγουμε ανά πάσα στιγμή για κάποιο θέμα το οποίο μας προβληματίζει. Στο εξωτερικό υπάρχει σαν διαδικασία, υπάρχει σαν άνοιγμα και από εκεί μπορούμε να πάρουμε πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα. Βεβαίως αυτή η πύλη που θα ανοίξει, η μοίρα, να το πω έτσι, αστρολογική πύλη, έχει και κάποιους quiz, puzzle, μιλάει με ενίγματα. Εμείς θα τα καταφέρουμε και θα τα ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα επιλέξω το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι η κάρτα αυτή συγκεκριμένη, συγκεκριμένες αυτές οι κάρτες, έχουν μία άλλη δόνηση, είναι τα ζώδια. Και επιλέγω λοιπόν ένα. Το ζώδιο που επέλεξα, μάλιστα, είναι μία βασίλισσα ξυφών και ως βασίλισσα ξυφών αφορά το δεύτερο ζώδιο της τριπλότητας του αέρα. Άρα τι έχουμε? Έχουμε το πρώτο ζώδιο είναι ο δίδυμος, το δεύτερο ζώδιο είναι ο ζυγός. Άρα εδώ πέρα έχουμε ζυγό. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι η έχει πέσει μια βασίλισσα και ήδη έχουμε την πρώτη, αν θέλετε, ενεργειακή αποτύπωση, η οποία δείχνει ότι είναι γενικά δυνατή γυναίκα, ανεξάρτητη, έτσι, πολύ πετυχημένη, με πολύ αυτοπεποίθηση, καλά οργανωμένη και πολύ πολύ μαγνητική προσωπικότητα. Το 2023 λοιπόν αρχίζει και μας λέει γενικότερα, αρχίζει με ένα θηλυκό στοιχείο, έτσι, και έχουμε και το ζώδιο του ζυγού που σημαίνει και ισορροπία και εξισορροπώ και δίνω σημασία στις σχέσεις και προσπαθώ να βρω τα πατήματα. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο. Φίλες και φίλοι, θα δούμε. Θα τραβήξω τρεις κάρτες. Γιατί θα δείτε. Η δεύτερη κάρτα είναι πάλι ξυφών και είναι το τρία ξυφών. Ηγεσία. Λοιπόν, νέες ιδέες, προσέξτε, νέες ιδέες, κάτι διαφορετικό, αλλά το όμορφο το διαφορετικό, εξερεύνηση, αχαρτογράφη των περιοχών, μιλάμε για τη ζωή τώρα, έτσι, γενικά στη ζωή, να εξερευνήσετε. Και φυσικά νέα πλάνα, νέα πράγματα και προόδους, αλλά και περιπέτειες. Αμέσως λοιπόν αρχίζουμε και έχουμε, αυτό μας κάνει τώρα εδώ πέρα που έχουμε, είναι η 20η μοίρα, συγγνώμη. Συγγνώμη, όχι, λάθος. Είναι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Αυτό δεν είναι μοίρα, είναι απλά προσδιορισμός ζωδίου. Εδώ είναι η μοίρα, ξεκινάμε με την τρίτη μοίρα. Συνεχίζουμε. Ήθελα να πω απλά ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο, διότι εδώ έχουμε δύο ξυφών, άρα μιλάμε με λογική, έτσι, αρχίζει το 2023 να χρησιμοποιηθεί η επιχειρηματολογία και η λογική και η δυνατή θηλυκή ενέργεια. Κάτι σημαίνει αυτό. Έχουμε πάλι λοιπόν το 6 σπαθί, έτσι, σπαθί και εδώ σπαθί, και το 6 σπαθί και εδώ μας μιλάει για σχέσεις, έτσι. Μας μιλάει για αλλαγές, μας μιλάει για συνεργασίες, μας μιλάει για οικονομικά θέματα τα οποία μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Μας μιλάει για επιτυχημένη θετική επικοινωνία. Το 6 και εδώ έχει να κάνει με ισορροπίες, έχει να κάνει με λύσεις. Το 6 λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ στην ενέργεια, και το 3 βέβαια, ταιριάζει πάρα πολύ στην ενέργεια του ζυγού.
Αυτό το οποίο βγάλαμε, είπαμε, βγάλαμε το δεύτερο ζώδιο του ζυγού. Και η επόμενη λοιπόν κάρτα είναι, ήρθε και μια γη, είναι το 10 λοιπόν καρό. Το 10 καρό και αυτό είναι πολύ καλό. Άρα τι έχουμε φίλες και φίλοι, έχουμε 3 και 6, 9 και 10, 19. Άρα ζυγός, 19η πύλη, θα τη δούμε. Να εξηγήσω λοιπόν το 10 καρό, είναι από τις καλές κάρτες, σημαίνει και εδώ τα οικονομικά, προσέχουμε τα οικονομικά, που θα επενδύσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να πάρουμε ένα πολύ ακριβό κινητό, το οποίο μπορεί να έχει 2.500 ευρώ, λέω εγώ τώρα, και αυτά τα λεφτά θα μπορούμε να επενδύσουμε στον εαυτό μας, να σπουδάσουμε, να εκπαιδευτούμε, να κάνουμε κάτι άλλο, μια άλλη επένδυση, δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει. Επίσης μιλάει ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή, ισχυρή σκέψη, ζωντανή σκέψη. Δηλαδή αυτό ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι τυχαίο που είναι κάποιοι συνδυασμοί εδώ, τώρα θα τους αναλύσω. Το καρό με το καρό δηλαδή ταιριάζει, δείχνει ότι ταιριάζουν λοιπόν με το καρό εδώ πέρα, με τη γη δηλαδή. Έχει επίσης να κάνει με τις επιτυχίες, έχει να κάνει ότι πετύχουμε πράγματα, βάζουμε στόχους, έτσι, αλλαγές, δυνατότητα αλλαγών. Και επίσης μπορεί να σημαίνει και γενικότερα αλλαγές και στο που μένουμε, μετακομίσεις, πράγματα, αλλά για κάτι καλύτερο. Λοιπόν, όμως φίλες και φίλοι, αυτό τώρα που πάμε να δούμε, να αναλύσουμε, είπαμε, είναι η 19η πύλη του ζυγού. Λοιπόν, αυτή η 19η μοίρα στο ζυγό είναι μία μοίρα που, για να σε πάω κατευθείαν στο αποτέλεσμα, στο θέμα, είναι μοίρα διαμαρτυρίας. Είναι μία μοίρα η οποία διαμαρτύρεται για τα κακώς κείμενα τα οποία υπάρχουν παντού. Στην κοινωνία, στις σχέσεις, στις ποιότητες τις οποίες ζούμε, στην αλλαγή της κοινωνίας, στην αλλαγή των νόμων, γιατί και ο ζυγός έχει να κάνει με τον νόμο, έτσι, έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Έχει να κάνει με την κτητικότητα του αρσενικού προς το θηλυκό και γίνεται και μία επανάσταση, διότι θα δούμε πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με τον ανδροκρατούμενο κόσμο και πώς λοιπόν υπάρχει αυτή η δομή όπου όμως υπάρχουν πολύ έντονες διαμαρτυρίες. Είναι πολύ σημαντικό, διότι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, πολλές ανισορροπίες, πολλές αδικίες και μια πολύ μεγάλη διαμαρτυρία γενικότερα από όλους, ώστε να αλλάξουν οι δυναμικές και να αλλάξουν τα πράγματα. Πρόκειται για τη δυσαρμονία γενικότερα στον κόσμο που υπάρχει. Επίσης δεν είναι τυχαίο, διότι αυτή η συγκεκριμένη μοίρα, να το πω έτσι, είναι και από τις σκοτεινές. Ενώ δηλαδή ότι εκεί δεν έχει φως ο ήλιος, χάνει, αστρολογικά το λέω τώρα, δεν έχει πολύ ήλιο, πολύ φως αυτή η συγκεκριμένη περιοχή, είναι λίγο σκοτεινή και χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Όμως, πού σε εσένα τώρα, πού σε αφορά όλο αυτό εδώ? Κανένα συνδυασμό με όλα αυτά τα που είπαμε προηγουμένως. Είναι όμως και μια εποχή για σένα να διαμαρτυρηθείς, να δεις τα κακώς κείμενα στη δική σου προσωπική ζωή, να δεις το δικό σου κόσμο, στη δική σου κοινωνία, στη δική σου γειτονιά, στη δική σου, στο σπίτι σου μέσα, και εσωτερικά να διαμαρτυρηθείς, να μιλήσεις, να επιχειρηματολογήσεις, να επικοινωνήσεις, να φέρεις τις ισορροπίες, να επιχειρηματολογήσεις σωστά και να έρθουν πράγματα στα οποία εσένα θα σε δικαιώσουν και θα σε κάνουν να φέρεις την ισορροπία και την αρμονία στη ζωή σου. Αυτό είναι το μήνυμα του 2023, το οποίο θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ στο ακριβώς με το τι συμβαίνει τώρα, διότι ναι, συμβαίνει στο 2022, αλλά πολλά πράγματα θα συνεχίσουν και στο 2023. Είναι μια μετάβαση που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Λοιπόν, αυτό τώρα το μήνυμα νομίζω το πήρες. Εντάξει, είναι στο ακριβώς. Πάμε λίγο τώρα κατευθείαν να κάνουμε το εξής. Θα κάνουμε με στοιχεία και ζώδιο. Ξεκινάω με τα ζώδια της φωτιάς. Το πρώτο ζώδιο της φωτιάς λοιπόν είναι λοιπόν ο κρυός. Εντάξει, λοιπόν, παίρνω εγώ τις κάρτες εδώ να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτο στοιχείο είναι η φωτιά. Εντάξει. Και θέλω να βγάλω και μία κάρτα τώρα, γενικά, ας τη βγάλουμε έτσι, μία κάρτα γενικά τι έχει να σου πει το στοιχείο και πάμε μετά στα ζώδια, στον κρυό δηλαδή. Να βγεις από τη μιζέρια, να βγεις από τη δυστυχία, τη δυσκολία και τη φτωχή πνευματικότητα και να πας να βρεις την ευτυχία σου.
Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Να φύγεις από τις δυσκολίες. Είναι στο χέρι σου, έχεις τη δύναμη. Επαναστάτησε εσωτερικά. Ξέρετε κάτι, η μεγαλύτερη επανάσταση δεν είναι οι κοινωνικές επανάστασεις. Καλά, παίζουν βέβαιως ρόλο, διότι αλλάζουν ένα στάτους. Και ειδικά όταν ο λαός καταπιέζεται. Όμως η μεγαλύτερη επανάσταση πραγματικά είναι η ατομική επανάσταση. Ξέρεις τι είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος και να μην είσαι σκλαβωμένος και να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι επικίνδυνο. Πάμε τώρα στο ζώδιο του κρύου. Λοιπόν, τρεις κάρτες. Μία κάρτα και θα σου εξηγήσω τι σημαίνει. Δύο κάρτες, τρεις κάρτες και η τρίτη κάρτα. Μη φοβάσαι, θα σου πω επακριβώς τι σημαίνει αυτό το οποίο βλέπεις εδώ πέρα. Εδώ είναι το στοιχείο, να το βάλω εδώ. Εδώ, αγαπημένη μου κρύε, αυτό το οποίο σημαίνει είναι η δύναμή σου για το 2023. Η δύναμή σου είναι. Η δύναμη να βγεις από τη φυλακή, η δύναμη να βγεις από τη θλίψη και από τις δυσκολίες και να έρθει μια ευτυχία και από το άγχος και η δύναμη του να γίνεις όριμος, όριμη, δυνατός, δυνατή, με σοφία και γνώσεις και να πετύχεις αυτά τα οποία θέλεις εσύ. Εντάξει. Επόμενο ζώδιο λοιπόν, δεύτερο ζώδιο είναι ο Λέων. Μία κάρτα, η δύναμή σου. Είναι η δύναμη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες του 2023. Ο Λέων λοιπόν εδώ, η δύναμή σου είναι στη μαχητικότητά σου, η δύναμή σου είναι και στη μαχητικότητα, αλλά και στο να ηρεμείς και στο να βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου, να διαλογιστείς, να κάνεις πράγματα. Αυτή είναι η δύναμή σου για το 23, έτσι. Δεν είναι πρόβλεψη, είναι πώς θα πάρω δύναμη. Και το επόμενο είναι το 10, είναι οι προδοσίες, ό,τι προδοσία σου έχουν κάνει ή πρόκειται να σου κάνουν, να έρθει στον δρόμο σου, εσύ πρέπει να φανείς δυνατός, δυνατή, να μην δηλιάσεις. Έχεις όλη τη δυνατότητα να πολεμήσεις, έχεις τη δυνατότητα να γεμίσεις δυνάμεις και ενέργεια, έχεις τη δυνατότητα να ξεπεράσεις τις προδοσίες και όλες τις δυσκολίες. Αυτό κι αν είναι ευλογία. Στο επόμενο λοιπόν πηγαίνουμε, στο επόμενο ζώδιο της φωτιάς που είναι ο τοξότης. Για πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο ζώδιο της φωτιάς, η δύναμή σου. Να ξεπερνάς λοιπόν την προδοσία, θα το δούμε και σε ολόκληρη την. Να παίρνεις αποφάσεις, τη δυνατότητα των αποφάσεων και των λύσεων που θα έχεις και η δικαιοσύνη. Λοιπόν, ναι, έχεις προδοθεί, έχεις περάσει, διότι εδώ υπάρχει, βρίσκουμε τη δύναμή μας σύμφωνα με αυτό που ελκύουμε. Ελκύουμε καταστάσεις, ελκύουμε γεγονότα ανθρώπους, αλλά δεν είναι για να, ναι, θα μας προδώσουν, αλλά δεν είναι για να πέφτουμε κάτω στα πατώματα. Είναι για να καταλαβαίνουμε ότι με τον αριθμό 7 έχουμε τη δύναμη, την πνευματική δύναμη και από εκεί πάνω αν θέλεις κάποιοι άγγελοι, κάποιοι άγιοι, ένας θεούλης σε προστατεύει, σε αγαπάει και σε ακολουθεί και σου δίνει δύναμη, έχει αποφάσεις, έχει τη δυνατότητα να πάρεις αποφάσεις. Αυτή είναι η δύναμή σου. Εδώ βέβαια είναι ένας καρκίνος. Αυτός ο καρκίνος όμως σημαίνει ότι έχω δύναμη να μπορώ να κινηθώ και να πάρω και επίσης σημαίνει ο πολεμιστής ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει αλλά έχει όλες τις δυνάμεις. Και τη διέστηση που είναι η νέα σελήνη εδώ, αλλά και του ήλιου, γιατί αυτή είναι και μια κάρτα του ήλιου, για να προχωρήσει. Και επίσης η δικαιοσύνη σου δίνει δύναμη να πολεμήσεις και να είσαι δίκαιος, δίκαιη και να επιζητάς το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και να προχωρήσεις γιατί έχεις φωτιά, αλλά αυτή είναι η δύναμή σου. Και εδώ σημαίνει και επιτυχία ίσως και σε κάποια νομικά θέματα ή δεν ξέρω τι. Πάντως, κράτα ισορροπίες και δικαιώνεσαι. Είναι με το μέρος, εφόσον κάνεις κάποια πράγματα σωστά. Okay. Αυτό λοιπόν φίλες και φίλοι ήταν το πρώτο στοιχείο όσον αφορά για την φωτιά. Στο επόμενο στοιχείο το οποίο θα πάμε, μισό λεπτό να τα κάνω εδώ στην άκρη, το επόμενο στοιχείο είναι ο αέρας. Είπαμε έχει μια διαφορετική ας το πούμε αποτύπωση. Ο αέρας λοιπόν θα είναι με αυτή εδώ πέρα την κάρτα. Αέρας λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι, σας είπα, δεν είναι πρόβλεψη, είναι οι δυνάμεις μας για το 2023 για να προχωρήσουμε, διότι χρειαζόμαστε, θα χρειαστούμε όλοι και όλες μας δυνάμεις. Επίσης, αριθμολογικά, αυτός ο χρόνος, αυτή η χρονιά ανήκει στον αριθμό 7, όπου είναι καθαρά πνευματικός αριθμός και έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Το στοιχείο του αέρα λοιπόν έρχεται και σου λέει, εδώ είναι το 5 μπαστούνι, και σου μιλάει για παρεξηγήσεις. Σου μιλάει για διαπληκτισμούς, σου μιλάει για κόντρες, σου μιλάει για επίθεση, σου μιλάει για θυμό. Αυτό είναι που πρέπει να κατευνάσεις. Είναι και αέρας, πράγμα που σημαίνει ότι και τα ζώδια γενικά του αέρα, τώρα που θα τα αναλύσουμε, μπαίνουν λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Είναι όμως η δύναμή σου,
ώστε να έρθει, γιατί είπαμε εδώ είναι η δύναμή σου, γιατί από την άλλη σημαίνει ότι έχεις και μαχητικότητα. Κατάλαβες πώς το εννοούμε εδώ? Ναι, έχεις και μαχητικότητα. Έχεις και τη δύναμη, έχεις και εκείνο το οποίο χρειάζεται στη ζωή. Να το στρέψεις όμως όχι στους ανθρώπους, στη ζωή γενικότερα. Στρέψε όλη σου την ενέργεια στη ζωή. Αυτό που σου λέει. Δηλαδή τις ευκαιρίες, την ανανέωση, τις αλλαγές στη ζωή. Και όσοι άνθρωποι είναι κοντά σου. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο ζώδιο λοιπόν του αέρα είναι η δίδυμη. Έχουμε το αστέρι, φανταστική κάρτα, η δύναμή σου λοιπόν. Έχουμε το 6 πεντάκτινο, καρμικές καταστάσεις και παρελθόν και μία σελήνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Το ζώδιο του διδύμου λοιπόν έρχεται και σου λέει, έχεις τη διέστηση, έχεις προστασία. Τελείωσε. Έχεις κατεύθυνση, ξέρεις που θα πας, ξέρεις τι θα κάνεις. Το 6 πεντάκτινο σου λέει, κράτα ισορροπίες, δικαιοσύνη και εδώ, παρελθόν, σχέσεις οι οποίες δεν σου έδωσαν αυτά που θέλαν να σου δώσουν το παρελθόν, σχέσεις οι οποίες αλλάζουν, εσύ όμως να είσαι δίκαιος και δίκαιη για να προχωρήσεις και η σελήνη σημαίνει να μην φοβάσαι, σημαίνει και λίγο ανασφάλειες ίσως, αλλά η δύναμή σου εδώ είναι το αντίθετο. Δεν φοβάσαι, δεν έχω ανασφάλειες, προχωράω, θα βρω τη διαδρομή της ψυχής μου. Αυτά είναι τα θετικά, είπαμε. Δεν κάνω πρόβλεψη, κάνω τη δύναμη και τα θετικά για να μπορέσεις να εμπνευστείς και να προχωρήσεις. Το επόμενο ζώδιο του αέρα, λοιπόν, τώρα, είναι ο ζυγός. Ο ζυγός, λοιπόν, έρχεται με μία βασίλισσα πεντάκτινο, συγκλονιστικό, πάρα πολύ ωραίο, με τον θάνατο, κάποια πράγματα πρέπει να τα τελειώσεις, έτσι, και με την εγκράτεια. Λοιπόν, θα μου πεις, αυτές είναι τώρα κάρτες οι οποίες είναι λίγο αντίθετες. Όχι, ταιριάζουν και είναι όλες αρμονικές. Και έλα να σου εξηγήσω. Αυτή η βασίλισσα πεντάκτινο σημαίνει ότι χρειάζεσαι. Είσαι εσύ δηλαδή, με ωριμότητα και άντρας να είσαι, σημαίνει ότι και εσύ μπορείς να αποκτήσεις γνώσεις, σοφία, δύναμη, αυτοπεποίθηση ή να έχεις και μια γυναίκα η οποία είναι εκεί και σε βοηθάει. Φίλη, μητέρα, δεν ξέρω τι άλλο. Άρα εδώ σημαίνει φροντίδα, φροντίζω τον εαυτό μου, καλή υγεία, έχω δύναμη, αυτοπεποίθηση, ξέρω που θα πάω και έχω και μια εσωτερική ηρεμία που δεν χρειάζεται να βγαίνει έξω με ένταση. Ο θάνατος σημαίνει πρέπει να τελειώσω καταστάσεις, ανθρώπους, δουλειές, συνεργασίες, όλα αυτά τα οποία πλέον δεν μου κάνουν αυτά πλέον, εντάξει. Αυτό σημαίνει ο θάνατος και έτσι εσύ μεταμορφώνεσαι και παίρνεις δύναμη, όμως έχεις αυτή την πολύ όμορφη κάρτα που είναι προστασία από ανώτερες δυνάμεις, προστασία από ένα θεϊκό επίπεδο. Η εγκράτεια μιλάει για τα θαύματα της ζωής, για το θαύμα της ζωής. Λοιπόν, έχεις όλες τις δυνατότητες, έχεις πάρα πολλές δυνάμεις, ζυγέ μου και ζυγίνα μου, και μπορείς να καταφέρεις με δύναμη και αυτοπεποίθηση να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα μέσα στο 2023, έτσι. Ναι, άνθρωποι είμαστε, θα λυγίσουμε, θα κλάψουμε, θα συναχωρηθούμε. Μην μείνουμε όμως κάτω, σηκωνόμαστε. Στο επόμενο ζώδιο, υδροχός. Έχουμε λοιπόν επιτυχίες 6 μπαστούνι, έχουμε ένα 5 πεντάκτινο, που σημαίνει ότι πρέπει να φύγεις από κάποια πράγματα, και ένα άσο πεντάκτινο. Ωραία. Εσύ λοιπόν, υδροχός, συντονίζεσαι με ενέργειες οι οποίες θέλουν να σου μιλήσουν και να συνδυαστούν, που είναι η φωτιά με τη γη. Όχι καμένη γη όμως, έτσι. Εδώ είναι ότι έχεις κάθε δύναμη να συντονιστείς με την κάρτα της επιτυχίας, του να προχωρήσεις και προέρχεσαι, αλλά και μπορείς να πας σε πολύ πετυχημένες καταστάσεις. Για τον καθένα τώρα τι σημαίνει πετυχημένη κατάσταση, άλλος μπορεί να θεωρήσει κάτι μικρό, άλλος κάτι μεγάλο, ό,τι και να είναι έχεις τη δύναμη. Εδώ να ανακαλύψεις την πνευματικότητά σου. Έχεις τη δύναμη για το 2023, μιας και ένας χρόνος ο οποίος είναι πολύ πνευματικός, να μην είσαι σε μια κατάσταση έτσι λίγο να σκέφτεσαι αχ μόνο τα λεφτά, αχ τι μας κάνουν, αυτό εκείνο το άλλο και να μιζεριάζεις, διότι ο υδροχός μπορεί να μιζεριάσει πάρα πολύ και πολλές φορές χειρότερα και από τον Λέον όταν είναι σε θλίψη και από τον εγώ καιρό, γιατί πολλά όμορφα πράγματα μπορούν να ανοίξουν και έχεις δύναμη να ξεκινήσεις και να συντονιστείς με κάθε τι καινούριο και νέα πράγματα. Το έχουμε. Έχεις μεγάλη δύναμη. Έχεις πολύ ισχυρή δύναμη. Νέα ξεκινήματα, επιτυχίες, φωτιά, πολλή ενέργεια. Μπορείς να κάνεις και εδώ να φύγεις από τις δύσκολες καταστάσεις που σε έχουν περιορίσει και να κάνεις κάτι καινούριο. Άσος πεντάκτινο, καινούρια ξεκινήματα. Εντάξει. Αυτό ήταν η καρδιά. Το ζώδιο λοιπόν τώρα, εδώ τα στοιχεία του αέρα. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στην γη. Ζώδια λοιπόν της γης.
Αυτές να πάνε πιο πέρα για να μην μπερδευτώ. Τα ζώδια της γης με αυτές τις ωραίες τραπέζες. Ζώδια της γης. Είπαμε, δεν κάνω πρόβλεψη για το 2023. Αυτό που κάνω είναι η δύναμη που χρειάζεσαι για το 2023 για να προχωρήσεις, να συντονιστείς, εντάξει, και να έχεις κίνητρο. Λοιπόν, μία κάρτα η οποία έχει να κάνει με τη δύναμη, με το στοιχείο της γης να μας δώσει κάποια στοιχεία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά κούπα. Εντάξει, ο βασιλιάς κούπα μας μιλάει για διέστηση, μας μιλάει για ψυχραιμία, μας μιλάει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αίσθητό μας, τη διέστησή μας για το 2023, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει και θα μας προχωρήσει. Εντάξει, λοιπόν, πολύ σημαντικό, δυνατό, σημαίνει και ωριμότητα, σημαίνει σκέψη, σημαίνει γαλήνη, σημαίνει επίσης ότι ναι, μεν καταλαβαίνω το συναισθημά μου, αλλά δεν με συνεπέρνει όμως. Και πάμε να δούμε τώρα το πρώτο ζώδιο της γης, το οποίο είναι ο Ταύρος. Ζώδιο Ταύρος, εδώ έχουμε ένα 7 πεντάκτινο, πολύ ωραίο, επιτυχίες επαγγελματικές, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος, ένας άσος πεντάκτινο, πολύ καλό, και επίσης έχουμε και έναν ακόλουθο ξυφόν. Ωραία, λοιπόν, η φήμη σου προηγείται λοιπόν, προηγείται του ονόματός σου που λένε. 7 πεντάκτινο σημαίνει υπομονή, αλλά όλα μπορούν να γίνουν, είναι η δύναμή σου. Με υπομονή έχεις ασφάλεια, οικονομική ασφάλεια, μπορείς να την βρεις την οικονομική ασφάλεια, εντάξει. Τώρα τι σημαίνει οικονομική ασφάλεια, συγγνώμη, για τον καθένα, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό του καθενός. Τι αισθάνεται, αλλά έχεις έναν άσο πεντάκτινο. Μπορείς να κάνεις πολλά, έχεις τη δύναμη, συντονίζεις να κάνεις πολλά όμορφα νέα ξεκινήματα, νέες διαδρομές, νέοι κόσμοι και φυσικά και στα επαγγελματικά. Και εδώ ο ακόλουθος ξυφών σημαίνει μαθαίνω νέα πράγματα, επίσης έχω ειλικρίνεια, ξεκαθαρίζω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, μπορώ και προχωράω με δύναμη, δεν μασάω, έχω δυνατότητες, ανανέωση και δεν μπαίνω σε διαδικασία επίσης κουτσομπολιών ή αν ακούσω κάτι και δεν ξέρω τι άλλο. Τα κόβεις αυτά και τα λοιπά. Αλλά εδώ είναι η δυνάμη σου. Μαθαίνω και καινούρια πράγματα. Δεύτερο ζώδιο λοιπόν, το ζώδιο, ο ένας είναι ο Ταύρος, πάμε στο ζώδιο, το ζώδιο της Παρθένου. Μα αυτά με τα οποία συντονίζεσαι εδώ είναι, το ένα που μου βγήκε είναι το άρμα. Το δεύτερο που μου έχει βγει είναι ο άσος ξυφών και μία τρίτη κάρτα που ψάχνουμε, και εδώ έχει βγει ένας ωραίος άσος και εδώ έχει βγει μία βασίλισσα ξυφών. Okay, λοιπόν, είσαι δύναμη, αποφάσεις. Έχεις τη δύναμη των αποφάσεων, εσύ αυτό το οποίο γουστάρεις δηλαδή, θα κάνεις αυτό το οποίο θέλεις, δεν θα δώσεις λογαριασμό σε κανέναν. Σου δίνεται όμως η δυνατότητα, συντονίζεσαι εν πάση περιπτώσει, με τη δυνατότητα να συντονιστείς και να κάνεις νέα ξεκινήματα. Άσος ξυφών, παίρνω το ξύφος μου και δεν μασάω, έτσι. Καταλαβαίνω, διαχωρίζω, μαθαίνω, σπουδάζω, καταλαβαίνω, μαθαίνω τους ανθρώπους, κόβω καταστάσεις, δεν θα μασίσω, έχω μεγάλη δύναμη, γιατί εδώ έχει βγει και μια άλλη, εδώ έχει βγει μια βασίλισσα που έχει πάρει το ξύφος της και είναι έτοιμη να απαντήσει. Επιχειρηματολογία, αναλυτικό μυαλό, δύναμη, ξεκαθαρίσματα. Αυτές είναι οι δυνάμεις σου λοιπόν για το 2023, Παρθένε, που μπορείς με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσεις, να ανέβεις πάνω σε αυτές τις ζωνές, αυτές τις ενέργειες και να κάνεις πολύ όμορφα πράγματα. Τι μας λένε ρε παιδιά εδώ τα ταρό? Στο χέρι μας είναι. Αυτό λένε τα ταρό. Επόμενο ζώδιο είναι ο Εγώκερος για το 2023. Δυνάμεις, έτσι, για να δούμε. Η Σελήνη. Έχουμε τη Σελήνη λοιπόν. Έχουμε έναν υπότι μπαστούνι φωτιά εδώ πέρα και επίσης έχουμε και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε την εγκράτεια. Ευλογίες δηλαδή. Έλα εδώ τώρα να σου πω. Ναι, μου βγαίνει λίγο ανάποδα γιατί πήρα ανάποδα τον deck λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο βέβαια, αλλά όπως και να είναι όμως, εδώ. Θα βρεις το δρόμο σου. Μπορείς να το δεις στον δρόμο σου, μπορεί να νιώθεις ότι έχεις χαθεί ή κάπου δυσκολεύεσαι, όμως αυτή εδώ η σελήνη σημαίνει ότι έχεις και διέστηση,
καταλαβαίνεις, η ψυχή σου καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Ο υπότης σημαίνει και ανανέωση και δύναμη. Πρέπει να καταλάβεις πώς λειτουργεί η θεραπευτική ενέργεια, με ποιο τρόπο μπορείς να ανεβάσεις δονήσεις εγώ και να προχωρήσεις. Σημαίνει επίσης και αποστολή. Μπορεί το 2023 με κάποια συμβάντα να ανακαλύψεις την αποστολή σου και φυσικά να ανακαλύψεις την αποστολή σου, διότι εδώ έχει βγει η εγκράτεια. Και η εγκράτεια σημαίνει το θαύμα της ζωής. Τα μικρά θαύματα εκείνα της ζωής, τα οποία σου δείχνουν καθημερινά ότι έχεις δυνατότητες και ικανότητες. Γιατί και αυτό είναι ένα θαύμα είναι. Αλλά η εγκράτεια δεν έρχεται εδώ πέρα να σου πει ότι πίστεψε και προχώρα. Πόσο μα πόσο δυνατό ντεκ, έτσι. Λοιπόν, πόσο δυνατό, όχι μόνο το ντεκ, ενώ δηλαδή όλες εδώ οι ενέργειες που έρχονται να μας τονώσουν και να μας δώσουν ελπίδα και δύναμη, γιατί αυτό είναι που χρειάζεται. Εξάλλου τα ταρό, αυτή είναι η δουλειά τους. Τα ταρό, τώρα που, να το μαζέψω, μισό λεπτό. Να μαζέψω λίγο εδώ. Και προτού μπω στο επόμενο στοιχείο, απλά να είναι λίγο καθαρό, ήθελα το ντεκ, το τραπέζι εδώ, να πω ότι τα ταρό είναι ένα μυητικό μονοπάτι. Εντάξει, ξεκινάς από το 0, οι άνθρωποι ξεκινάμε από το 0 και φτάνουμε στην 21η κάρτα, ας πούμε, 22η κάρτα, ανάλογα με τα ταρό, η 20η κάρτα κτλ. Στο οποίο τι δείχνουν? Δείχνουν ένα μονοπάτι, το ανθρώπινο μονοπάτι. Περνάμε μέσα από διάφορες διαδικασίες. Στην πορεία λοιπόν έχουμε χαρούμενες στιγμές, έχουμε και δύσκολες στιγμές. Έχουμε και εμπόδια. Δηλαδή, ο διάβολος ένα εμπόδιο, ο πύργος ένα εμπόδιο. Έχουμε όμως και ευλογημένες στιγμές. Διότι έτσι είναι η ζωή. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία και τελειώσαμε. Η ζωή είναι διάφορα πράγματα. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Και πάμε τώρα στο νερό. Το νερό, με αυτό το όμορφο, το όμορφο deck, επίσης κοιτάζουμε και οροσκόπο και ζώδιο. Έτσι, ζώδιο και οροσκόπο. Λοιπόν, ένα στοιχείο, να δούμε για το στοιχείο του νερού, μία κάρτα τι έχει να μας πει και βγαίνει ο ανόητος ή ο τρελός. Ίδια έννοια έχει, όμως στη ζωή χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις και ρίσκα, να προχωρήσουμε, είναι καλή κάρτα, απλά αυτό το οποίο είναι το μήνυμά της είναι, ok, πάρε το ρίσκο σου, μέτρησε το όμως, να είναι λελογισμένο που λέμε, να έχει μια λογική. Μην είναι πάρα πολύ παρορμητικό και πολλές φορές αυτό μας τρώει εμάς τους ανθρώπους. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο και μας παίρνει παρόρμηση και αυτό και θα πάμε και θα κάνουμε. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Okay. Θέλει και μια λογική. Και θα αυτό και θα ανοίξω, ναι, θα ανοίξω το πέμπτο σουβλατζίδικο στη σειρά για να πάρω, γιατί θα κάνω το καλύτερο σουβλάκι του κόσμου. Λέω τώρα κάτι πολύ extreme, έτσι. Λέω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θέλει προσοχή γενικά εδώ. Ή να περιμένω μια επανασύνδεση 45 χρόνια, να πούμε. Okay. Δεν θέλει και μια λογική, λέω τώρα. Δεν θέλει και μια λογική κάπου λίγο. Ναι, είναι το συναίσθημα, είναι η ένταση, αλλά αυτό σου λέει εδώ πέρα. Και επειδή έχει βγει νερό με αυτόν εδώ πέρα, θέλει μια ισορροπία. Πάμε. Το πρώτο ζώδιο του νερού. Ωραία, λοιπόν. Το πρώτο ζώδιο του νερού που είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, είναι ο καρκίνος. Λοιπόν, καρκίνος. Γιατί μπερδεύτηκα, τόσο. Λοιπόν, και βγαίνει ο αυτοκράτορας. Αυτή είναι η δύναμη. Όντως, οι καρκίνοι, είτε γυναίκα είτε άντρας, έχουν πολύ επιχειρηματικό μυαλό και μπορούν να πετύχουν. Απλά καμιά φορά χάνονται και νομίζουν ότι μπορούν με το να γίνουν. Πρόσεξε, ένας αυτοκράτορας μπορεί να γίνει ή να σε χτυπήσει, δηλαδή να σου πει την αλήθεια κατευθείαν έτσι όπως είναι, ή να χρησιμοποιήσει τάκτ που λένε, ή διπλωματία, ή κάτω από το τραπέζι. Όμως, δείχνει τη δύναμή σου, και βεβαίως βγήκε και γι' αυτό έπεσε και ανάποδα, γιατί κρύφτηκε ο αυτοκράτορας. Λοιπόν, θα τα πούμε λιγάκι. Ο Ιεροφάντης, ο Λαλά, και τι έχουμε, και το ζώδιο σου βγήκε εδώ, ο καρκίνε. Λοιπόν, με τι συντονίζεσαι, με ποιες είναι οι δυνάμεις με τις οποίες συντονίζεσαι. Είναι ο αυτοκράτορας, που σημαίνει μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Ο Ιεροφάντης, μπορείς να γίνεις ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος που να σε εμπιστεύονται και να δείχνεις στους ανθρώπους και την πνευματικότητα και μια διαδρομή και να τους βοηθάς. Και το άρμα, το οποίο βεβαίως είναι το ζώδιο καρκίνος πάλι εδώ, που σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα των καταπληκτικών να παίρνεις αποφάσεις δυναμικές, να προχωρήσεις, να πετύχεις πράγματα. Πώς λένε στα ελληνικά, sky is the limit, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε εδώ συντονίζεσαι με πολύ 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 δυνατές ενέργειες και μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι πολύ πετυχημένο το 2023.
να σου δώσει δύναμη, αυτοπεποίθηση, να χτίσεις έτσι, να βγεις προς τα έξω κιόλας, να μιλήσεις σε ανθρώπους. Το επόμενο λοιπόν ζώδιο του νερού που είναι ο Σκορπιός. Δύο κυπέλων, σχέσεις, ωραία, συνεργασίες, εννέα πεντάκτινο, κάτι ολοκληρώνεται, αλλά οκ, είσαι και εσύ καλά, και μία βασίλισσα πεντάκτινο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φροντίζω το σώμα μου, φροντίζω την ψυχή μου. Το δύο κούπα που είναι και πολύ κοντά προς εσένα και είναι αυτές οι πολύ όμορφες εικόνες, είναι η φιλία, είναι ο έρωτας, είναι η συνεννόηση, είναι οι νέες γνωριμίες, είναι... Το βλέπω διαφορετικά. Συντονίζομαι με τους ανθρώπους, δίνω χώρο στους ανθρώπους, αρχίζω και καταλαβαίνω, συνεργάτες. Βάζω και λίγο συναίσθημα δηλαδή. Εννέα πεντάκτινο σημαίνει ότι μπορείς να περάσεις μέσα από επιτυχία, αυτοπεποίθηση, γνωρίζεις τι θέλεις και βεβαίως επικεντρώνεσαι στα επαγγελματικά. Μείνει και μια καρμική κάρτα που σημαίνει ότι και κάτι μπορεί να ολοκληρώνεται. Έτσι. Έχεις τη δύναμη όμως να το ξεπεράσεις, γιατί είναι η δύναμή σου. Και μια βασίλισσα πεντάκτινο εδώ μπορεί να είναι πρόσωπο δικό σου ή να είσαι και εσύ, αλλά είναι η δύναμή σου όμως που σου μιλάει εδώ για γνώση, σοφία, φροντίδα, αλλά και χρόνο. Δώσε και χρόνο. Χρόνο σε κάποια πράγματα για να οριμάσουν. Αυτές είναι οι δυνάμεις σου λοιπόν, Σκόρπιε. Και πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι. Λοιπόν, είναι ο Ιχθύς. Ο Ιχθύς λοιπόν έρχεται με ένα δύο ξυφών, αποφασιστικότητα λοιπόν. Έρχεται με τον κρεμασμένο Ποσειδώνας εδώ, μάλιστα. Ο Ιχθύς έρχεται πολύ δυνατά και έρχεται και με έναν ακόλουθο πεντάκρινο. Είπαμε εδώ είναι οι δυνάμεις μας. Με τι συντονιζόμαστε για να έχουμε δυνάμεις, έτσι. Μην μου το ξεχνάτε αυτό εδώ. Δύο ξυφών σημαίνει δεν αμφιταλαντεύομαι, είμαι πολύ σίγουρος και σίγουρη για τις αποφάσεις που θα πάρω. Παίρνω αποφάσεις. Είμαι αποφασισμένος, αποφασισμένη. Ξέρω τι θα κάνω. Μεγάλη πνευματική διάβια και δύναμη. Είπαμε, είναι στο θετικό. Ποσειδώνας εδώ, μπορεί ο Ποσειδώνας αστρολογικά να γίνει πολύ ξεκάθαρος στα μηνύματα τα οποία έχεις μέσα σου. Ψυχολογικά, ψυχανεμίσματα, ενόραση, ένστικτο, διόραση, προφητικά όνειρα. Μπορεί να σε βοηθήσουν και να σου δώσουν λύση, να σου έρχονται δηλαδή οι λύσεις πολύ εύκολα. Και βεβαίως ο ακόλουθος πεντάκτινο, το οποίο μας μιλάει για νέες διαδρομές. Σπουδές, νέες επιτυχίες, νέα ξεκινήματα, να μάθεις, να κάνεις, να προχωρήσεις, προτάσεις που μπορεί να σου κάνουν, έτσι, γιατί εδώ σημαίνει και η πρόταση. Και εκτός από αυτό, αλλά και εσύ να έχεις ανοίξει, να το πω έτσι, ενεργειακά, όπου να έρχονται οι άνθρωποι σε σένα δηλαδή και να σου λέει, έλα να σου κάνω μια ωραία πρόταση και για φιλία και για κάτι ερωτικό και για οτιδήποτε άλλο. Όμως το πολύ 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 σημαντικό που βλέπω εγώ εδώ είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ο κρεμασμένος. Και ο κρεμασμένος σημαίνει ότι ναι, έχεις παλιά θυσιαστεί, κρεμαστεί, σε έχουν κρεμάσει, σε έχουν κάνει, αλλά είσαι πολύ, μπορεί να έχεις πολύ μεγάλη, να αποκτήσεις, να το πω έτσι, να χτίσεις, να αποκτήσεις πολύ μεγάλη δύναμη το 2023, από σένα εξαρτάται, έτσι, και να καταλάβεις και να δεις τον κόσμο λίγο διαφορετικά και αυτό να σου δώσει μια άλλη προοπτική, μια άλλη δύναμη για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Εντάξει, λοιπόν, τώρα. Θα τα μαζέψω, δεν έχουμε τελειώσει. Ένα τελευταίο, θα κάνω κάτι τελευταίο, κάτι πρωτότυπο, έτσι να κάνουμε. Λοιπόν, και μετά, μισό λεπτό, γιατί εδώ έφυγε ένα. Έχουμε εδώ το στούντιο και πάτησα ένα κουμπάκι εδώ, λοιπόν, και πάμε σε κάτι τελευταίο και ολοκληρώνουμε, όμως να σας το δείξω, να το πούμε. Και αυτό το οποίο έχουμε είναι... Φίλες και φίλοι, το μήνυμα των μηνυμάτων. Ένας βόρειος δεσμός έχει βγει εδώ πέρα. Και αυτό το οποίο βγει σημαίνει ο βόρειος δεσμός είναι τα καρμικά σημεία της Σελήνης. Η Σελήνη συνδέεται με τον βόρειο νότιο δεσμό. Όμως εδώ αυτό το οποίο θέλει να σου πει ο βόρειος δεσμός είναι ο σκοπός της ζωής σου. Το 2023 λοιπόν είναι μια ευκαιρία και με όλα αυτά που κάναμε να ανακαλύψεις το σκοπό της ζωής σου. Αυτά. Τα λέμε πολύ σύντομα.